Πώ θα αντιδρούσαν οι Ηνωμένε Πολιτείε στο σενάριο μια πιθανή ρωσική πυρηνική επίθεση, αξιωματούχο του Πενταγώνου μα αποκαλύπτει τα καταστροφικά πλάνα. Μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και τι ανταλλαγέ απειλών μεταξύ ΝΑΤΟ και Μόσχα, η πιθανότητα πρόκληση μια νέα παγκόσμια και καταστροφική πυρηνική σύραξη έχει αυξηθεί ανησυχητικά πολύ. Μια σύγκρουση μεταξύ τη Αμερικανική και τη Ρωσική πυρηνική τριάδο θα ήταν πραγματικά ένα εφιαλτικό σενάριο για την ανθρωπότητα, αφού οι ειδικοί εκτιμούν πω θα μπορούσαν να χαθούν τουλάχιστον 55 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στα πρώτα 45 λεπτά τη πυροδότηση πυρηνικών βομβών. Οι μετέπειτα συνέπειε θα ήταν ακόμη χειρότερε. Συχνά μεταδίδουμε προσωμιώσει που δείχνουν πώ θα έμοιαζε μια μεγάλη ρωσική πυρηνική επίθεση σε κάποια εχθρική προ τη Μόσχα χώρα. Ωστόσο, λίγε φορέ η Δύση μελετά τι συνέπειε μια πιθανή μαζική εκτόξευση θερμοπυρηνικών όπλων κατά τη ίδια τη Ρωσία. Σύμφωνα με μια τέτοια ανάλυση, όμω, τα αποτελέσματα στη ρωσική επικράτεια θα ήταν εξίσου καταστροφικά. Οι Ηνωμένε Πολιτείε διαθέτουν επί του παρόντο 3.750 πυρηνικέ κεφαλέ ενώ η Ρωσία επιχειρεί με περίπου 5.580 κεφαλές. Το Πεντάγωνο έχει στην άκρη περίπου 2.000 πυρηνικές κεφαλές που έχουν αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια. Στο σενάριο μια ρωσική πυρηνική επίθεση, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν έτοιμα αρκετά σχέδια δράση. Πριν λίγα χρόνια, ο Αμερικανός αρχηγό του επιτελείου τη πολεμική αεροπορία είχε εξηγήσει δημόσια πώ ακριβώ θα αντιδρούσε η χώρα του σε ένα τέτοιο σενάριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η Ρωσία πραγματοποιούσε πυρηνικό πλήγμα, τότε οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θα εκτόξευαν άμεσα μια ισχυρή αντεπίθεση. Η αντεπίθεση θα ήταν μαζική και θα φορούσε την εμπλοκή ειδικών δυνάμεων, μαχητικών αεροσκαφών, κυβερνού κλπ. Ενώ θα συμπληρώνονταν από την επιχείρηση πυρηνικών υποβρυχίων τη Δυτική Συμμαχία. Ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε πως όλες αυτές οι επιχειρήσει θα πραγματοποιόντουσαν ταυτόχρονα ακόμη και πριν φτάσει κάποιος ρωσικός βαλιστικός πύραυλος στην Αμερικανική επικράτεια. Για παράδειγμα, με το που εντόπισε την εκτόξευση ενός ρωσικού πυρηνικού πυράβλου του Πεντάγωνο, θα απογειωνε f F-35 για να επιχειρήσουν κατάρριψή του ένα από τα αυστηρότερα πλάνα της Αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσία για απάντηση σε ρωσικό πυρηνικό πλήγμα είναι η επίθεση των 200 μεγαλύτερων ρωσικών πόλεων με διπυρητικούς βαλιστικούς πυράβλους που θα εκτοξεύονταν από τον αέρα και από υποβρύχια. Αυτό το σενάριο θα οδηγούσε στον θάνατο 45 εκατομμυρίων ανθρώπων μέσα σε 45 λεπτά, ενώ τις επόμενες ημέρες άλλοι 56 εκατομμύρια Ρώσοι θα πέθαιναν από τις πυρκαγιές και την εξάπλωση της ραδιενέργειας. Μια τόσο μεγάλη πυρηνική επίθεση θα μπορούσε βέβαια να οδηγήσει όχι μόνο στον αφανισμό της Ρωσίας, αλλά και ολόκληρου του πλανήτη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.